Επτά άτομα καταθέτουν ω ύποπτοι για τη διαρροή των ηχητικών από το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματο των Ντεμπών. Ελέγχονται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Πάμε πάλι στη δικαστική μα τάξη. Βάσο Παλαιό, έχει πληροφορίε, Πρόκειται για πρώην και υψηλό υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ Κατερίνα, για τα οποία προέκυψε από την προκαταρτική εισαγγελική έρευνα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μετήχαν στη διάπραξη του αδικήματο τη παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, το οποίο διώκεται, όπω είπε και εσύ, σε βαθμό πλημελήματο. Και γι' αυτό το λόγο, καλούνται από τι εισαγγελικέ αρχέ να δώσουν εξηγήσει με την ιδιότητα του υπόπτου. Πρέπει να πούμε ότι η εισαγγελική έρευνα φτάνει στην ολοκλήρωσή τη με την κλίση των υπόπτων και άρχισε με την αποστολή εξοδίκου από του μηχανοδηγού. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε, ωστόσο, Κατερίνα, είναι ότι στο πλαίσιο τη έρευνα δεν διερευνήθηκαν οι καταγγελίε περί μοντάζ τα ηχητικά, καθώ αυτό το σκέλο τη υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του ειδικού εφέτη Ανακριτή Λάρισα, ο οποίο διερευνά και τα όσα έγιναν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τώρα, στη λίστα των υπόπτων επίση δεν περιλαμβάνονται υπεύθυνοι για τη δημοσιοποίηση των ηχητικών καθώς καθώ δεν προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα ότι στοιχειοθετείται κάποια αξιόπινη πράξη. να ευχαριστήσουμε πολύ.